Λοιπόν, πάμε στην Καλλιθέα. Έχουμε ένα τροχαίο. Τώρα νωρίς τα ξημερώματα, ο Γιώργος Σελίκας εκεί με τραυματίζει δυστυχώς. Πάλι. Θα μας πει ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο. Πάλι ρε παιδιά, δυστυχώς ένα πάλι. Σοβαρό τροχαίο. Χθες είχαμε δύο θανατηφόρα, παραλιακή και βουλιαγμένη, και σήμερα πριν δύο ώρες, σοβαρό τροχαίο, έχουν εμπλακεί δύο μηχανές με ένα αυτοκίνητο, δύο σοβαρά τραυματισμένοι, νοσηλεύουν στο νοσοκομείο και ένας ελαφρά. Κοιτάξτε τώρα τα συντρίμια. Είναι πασίδηλο ότι κάποιος πέρασε με ερυθρό φανάρι. Εδώ, συντρίμια, Γιάννη Κούβαρη, δείξε, εδώ. Απέναντι, σε απόσταση περίπου 15-20 μέτρων, μέσα στη μέση του δρόμου. Είμαστε συμβολή των οδών, Θησαίος και Δαβάκη. Εδώ κάτω, εδώ, στο δρόμο, πιο, σε ακτίνα πιο κάτω. Εδώ, μην δίνεις θέματα, Γιάννη, ας θέματα. Πάμε πιο κάτω. Εδώ, συνέχεια, κάτω από τα αυτοκίνητα. Γέμισε ο δρόμος, συντρίμια, Γιώργο. Γέμισε. Έχουμε πει, οι ώρες από τις 12 μέχρι τις 5 είναι ώρες πραγματικά πονηρές και επικίνδυνες. Ναι, ναι. Θέλει πολύ και προσοχή. Αυτό που είπες, Γιώργο, είναι το σημαντικό. Κάθε μέρα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις ώρες, επειδή εμείς κυκλοφορούμε αυτή την ώρα, που περνάει με κόκκινο. Πολλοί κόσμος. Ναι, ναι. Επειδή υπάρχει χαλαρότητα, άδειοι δρόμοι κλπ. Περνάνε με κόκκινο πολύ. Λένε ρίχνει έντονη ματιά. Όχι! Ναι, ναι, κόκκινο, ναι. Κάτσε εκεί. Βέβαια. 30 δεύτερα και μόνο σου να είσαι, κάτσε να περιμένεις εκεί. Βέβαια. Κάτσε εκεί. Δυστυχώς. Δεν τόσο πολύ. Αν άργησες, σήκω μισή ώρα νωρίτερα από το σπίτι. Μα δεν θα γλιτώσεις τίποτα, κάθε Γιώργο. Μέρα. 1-2 λεπτά πιο νωρίς θα πας εκεί που είναι να πας. Δεν γλιτώνεις κάτι. Γιώργο μου, αν η ποινή για το κόκκινο ήταν διαβίου αφαίρεση της άδειας της οδήγησης. Σου λέει. Πέρασε με κόκκινο παλικάρι μου. Δεν ξέρω. Έχουμε πει ότι το κόκκινο, αν το παραβιάσεις, προκαλεί θανατηφόρο δυστύχημα. Παίρνει την άδεια οδήγηση και λέει: δεν ξαναοδηγείς ποτέ. Βέβαια, γιατί είσαι δολοφόνος. Είσαι υποψήφιος δολοφόνος. Δεν θα ξαναοδηγήσεις ποτέ. Τιμωρία, ναι. Έτσι. Θα το σκεφτόμασταν και δύο και τρεις φορές. Παιδεία. Εντάξει, δεν υπάρχει οδηγική παιδεία. Αφού δεν τα αποκτούμε αυτή την παιδεία, πρέπει να υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει να υπάρχει το φόβητο της νομοθεσίας. Πώς θα γίνει. Και οι άλλοι λαοί που σέβονται τους νόμους δεν απέκτησαν παιδεία από μόνοι τους. Δεν ξύπνησαν να προκύψουν παιδεία. Εφαρμόζονται οι νόμοι. Καλλιεργήθηκε. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι καλλιεργούν και αυτό. Βεβαίως. Έτσι, κάπως αυτά πάνε μαζί δηλαδή. Βεβαίως. Δηλαδή, καταντήσαμε ενδία. Τα λέμε ή τα ξαναλέμε εδώ. Αλλά κάθε μέρα έχουμε και από ένα τέτοιο ή από δύο τέτοια. Μήπως πρέπει ο κύριος οικονόμου, ο αρμόδιος υπουργός, οι αρμόδιες υπηρεσίες να παρέμουν και να πούν παιδιά, επειδή έχουμε πάρα πολλά τέτοια, αλλάζει, αναβαθμίζεται, αναβαθμίζεται η αντιμετώπιση. Αν παραβιάσεις κόκκινο και προκαλέσεις ατύχημα ή συλληφθείς να παραβιάζεις κόκκινο, διαβίου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, δεν ξανακαβαλάς μόνο ποδήλατο. Τα λέει χρόνια ο Μαρκουίζος αυτά, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Έχει αφιερώσει τη ζωή του. Τα τροχαία είναι εθνικό θέμα, λέει. Πόσοι ανάπηροι μένουν. Τι λες τώρα, Γιώργο. Κλείνουν σπίτια, ρε Γιώργο, τώρα. Τι συζητάμε. Πόσοι ανάπηροι. Κλείνουν σπίτια, μένουν παιδιά ορφανά. Δυστυχώς. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, τα ξαναλέμε.